Ξεκινάει ισχυρό μελτέμι. Το παράδοξο είναι ότι ενώ θα έπρεπε λίγο να δροσίσει, ο αέρας είναι ζεστός. Είναι λίγη αυτή, καλό μεσημέρι. Πραγματικά θα φυσάει μελτέμι πολλές ημέρες. Από αύριο μέχρι και την Παρασκευή θα έχουμε ανέμους εντάσσεως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Δεν θα δροσίζει. Με εξαίρεση τις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη, όπου εκεί η θερμοκρασία θα είναι 32 με 34 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές θα έχει ζέστη. Να δούμε λοιπόν τις θερμοκρασίες. Πότε θα δροσίσει, θέλω να το πω, αλλά δεν το ξέρουμε, είναι αλήθεια. Λοιπόν, τη Δευτέρα περιμένουμε στα δυτικά και βόρεια της χώρας 42 βαθμούς. Θα έχει 38 με 39 η Αθήνα, όχι όμως στα ανατολικά. Στα ανατολικά με το μελτέμι να φτάνει τα 6 μποφόρ στον Ευωϊκό, θα είναι κάπως καλύτερη θερμοκρασία. Το 38-39 το περιμένουμε στα δυτικά και στο κέντρο της πόλης. Θα φτάσει στο Αιγαίο και 7 μποφόρ. Και την Τρίτη περιμένουμε θερμοκρασίες εκεί στους 42 βαθμούς και ανεβαίνει λιγάκι Τετάρτη-Πέμπτη. Τετάρτη-Πέμπτη Παρασκευή θα νομίζω θα είναι οι πιο ζεστές ημέρες με τα σημερινά στοιχεία. Θα δούμε και 43 βαθμούς δηλαδή σε κάποιες πολιτικές περιοχές και πάλι στα δυτικά και τα βόρεια. Και νομίζω για πρώτη μέρα θα έχουμε και 40 στην Αθήνα. Το μελτέμι όμως θα παραμένει ισχυρό. Θα φυσάει και την Τετάρτη και την Πέμπτη ακόμα και στον Ευωϊκό. Στα ανατολικά του νομού θα είναι καλύτερη κατάσταση. Τώρα την Παρασκευή το καινούργιο δεδομένο είναι ότι στη βορειοανατολική χώρα ή αν θέλετε στη Βόρεια Ελλάδα περιμένουμε και κάποιες καταιγίδες. Η ζέστη όμως παραμένει. Η ζέστη όμως παραμένει. Δηλαδή τώρα αν δεν έχει 42 στη Βόρεια Ελλάδα και έχει 40, νομίζω θα είναι μικρή διαφορά. Να σας πω πότε θα δροσίσει. Θα δροσίσει, δεν το ξέρω.